Την αντίθεση του στο άνοιγμα των καταστημάτων της Κυριακής εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων. Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, για πολλωστή φορά την τελευταία πενταετία δεν συζητάμε καν το άνοιγμα των καταστημάτων της Κυριακής. Ένα θέμα το οποίο φαίνεται πως είναι στα αγαπημένο πεδίο πειραματισμού από τον εκάστοτε Υπουργό Ανάπτυξης. Με μεγάλη μας έκπληξη, ακούσαμε την σημερινή Υπουργό Ανάπτυξης, Άννα Διαμαντοπούλου, να αναφέρεται στην πρόθεσή της να επιτρέψει τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και την Κυριακή. Η θέση του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου είναι σαφής. Το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς είναι διαπραγμάτευτο. Το παράδοξο είναι ότι ενώ συμφωνεί μαζί μας και το Συμβούλιο της Επικρατείας που δεν επέτρεψε πέρυσι το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, το Υπουργείο Ανάπτυξης δίνει με κάθε ευκαιρία να επιμένει σε μια χαμένη υπόθεση. Μας κάνει εντύπωση ότι κάθε φορά που μπαίνει ένας καινούριος νέος Υπουργός της Ανάπτυξης, το πράγμα ξεκινάει πάλι από την αρχή. Είναι κάθετα αντίθετος. Λέμε για μια ακόμη φορά και δυνατά ποτέ την Κυριακή. Θεωρούμε ότι η αγορά για να ξεκινήσει να λειτουργεί πρέπει να ξεκινήσει να λειτουργεί τις καθημερινές και όχι από την Κυριακή. Και επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά ότι και το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει απορρίψει οποιαδήποτε τέτοια αίτηση για άνοιγμα της Κυριακής. Οπότε για μια ακόμη φορά το δηλώνουμε και δυνατά, το φωνάζουμε ποτέ την Κυριακή. Είπε ότι προωθούν τα συμφέροντα πολυεθνικών καταστημάτων. Πού μπορούν να λειτουργούν και τις Κυριακές τέτοιου είδους αποφάσεις? Η αλήθεια είναι ότι από εκεί κινούνται όλες οι καταστάσεις, από εκεί κινείται όλο το θέμα. Αλλά ο εμπορικός κόσμος και της πόλης αλλά και ολόκληρης της χώρας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων για τον οποίο πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. Τώρα, αν πιστεύουν ότι η Κυριακή είναι το ζήτημα, το πρόβλημα το οποίο θα λύσει την αγορά, νομίζω ότι κάνουν πολύ μεγάλο λάθος και θα μας δουν απέναντι.